Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 8ο επεισόδιο της σειράς στο Career Mode με την BAM. Προσπαθούμε να πάρουμε την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, περιέργως, και παίζουμε με τη Stockport που βρίσκεται αρκετά κοντά μας στην τέταρτη θέση, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό match. Την τελευταία φορά το είχαμε αφήσει στη νίκη με 6-2, αν δεν κάνω λάθος, εναντίον της Newport για το FA Cup, στο οποίο θέλουμε να διακριθούμε και για τα χρηματικά έπαθλα και γίνει κανένα θαύμα και το κατακτήσουμε και είμαστε Ευρώπη ενώ παίζουμε στην League One, ελπίζω, τώρα είμαστε στη League Two. Πάμε στο πρώτο μάτσο με τη Stockport. Έχουμε εμείς σέντρα, πάμε ξεκινήσουμε. Απίστευτο γκολ εδώ από τη Stockport. Δεν το περίμενα καν. Και μας κάνει και σουι. Όχι πολίτε. Ένα απίστευτο γκολ έξω από την περιοχή. Τρομερό σουτ. Εδώ πολύ ωραίο ραν από τον Μάντνεϊ. Από τον Παπαδόπουλο που έδωσε στο Μάντνεϊ. Αυτό στο Τζαούσι. Οπ, εδώ τι έγινε. Έχουμε κερδίσει corner, στα οποία ξέρουμε ότι είμαστε καλοί. Θα πάρουμε το Madney. Και ξανά, το ίδιο όπως πάντα, θα κάνουμε το 1-1. Δεν, παιδιά, είναι όντως cheat τα corner, το έχουμε πει πολλές φορές. Το εκμεταλλεύομαι, καλός ή κακός. Εδώ πάλι ο Τσαούσι. Κερδίζουμε όμως πάλι corner και έχουμε ξανά την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε με το Madney. Και να το ξανακάνουμε, τους κερδίζει πάλι στον αέρα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Βάζω πολλά γκολ από corner. Έχω φάει κάμπος από corner ξανά. Όπως και να έχει, πήραμε το προβάδισμα 2-1 σε ένα δύσκολο match. Ο Μανουηλίδης ανεβαίνει. Και θα τελειώσει και τη φάση. Απέκρουσε ο Σμιθ για λίγο. Αλλά δεν ήταν αρκετά καλή απέκρουση για να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Εδώ πήραμε προβάδισμα με 2 γκολ. 3-1. Και είμαστε και πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ κακή αντίδραση στον τερματοφύλακα της Stockport. Πάρα πολύ κακή. Κλέβουμε εδώ την μπάλα. Έχουμε χώρο. Κλείνει προς τα μέσα ο Μάντνεϊ. Και τρομερή απέκρουση εδώ από το Σμιθ. Απίστευτη. Θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να βάλουμε το τρίτο γκολ του Μάντνεϊ και το τέταρτο δικό μας συνολικά. Και θα το κάνουμε. Θα κάνει το χάτρικο Μάντνεϊ. Και τα τρία με κεφαλιές και τα τρία από κόρνερ. Πάλι κυκλοφορούμε πολύ ωραία την μπάλα. Και φτάνει αριστερά στον Τζαούσι. Παπάζογλου, Εμμανουηλίδης, Πάνος. Απίστευτα ο γκολ. Απίστευτης ομορφιάς. Κυκλοφορούσαμε την μπάλα αρκετή ώρα. Και κάπως η μπάλα έφτασε στον Πάνο. Για να μπει και αυτό στον πίνακα το σκόρερ. Και η Stockport υποδεικνύεται αρκετά πιο αδύναμη αντίπαλος από ό,τι περίμενα. Βρίσκω μεγαλύτερη αντίθεση από ομάδες που είναι πολύ πιο χαμηλά στη βαθμολογία. Και η Stockport που είναι τέταρτη έχει φάει 5 μέχρι τώρα. Εδώ κινδυνεύουμε. Και θα το φάμε. Έχω φάει πολλά γκολ έτσι. Με απλά σουτ στην αντίθετη γωνία. Πάλι σουι. Εδώ από τον Χιπολίτε. Μας κάνει σουι ενώ χάνουν με 4 γκολ διαφορά, τώρα με 3. Εδώ φάγαμε κι άλλο γκολ. Εδώ ο Γκουντίσεμ είναι πραγματικά ακίνητος. Μειώσανε σε 5-3.
Δεν νομίζω να το γυρίσουμε το match. Αλλά τουλάχιστον μετριάσανε λίγο την ήττα. Και εδώ φάγαμε κι άλλο. Μειώσαν σε 5-4. Έχω κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά δεν περίμενα να γίνει αυτό. Ναι, και εδώ πέρα τελειώσει το μάτς. Θα πάρουμε την νίκη με 5-4. Από 5-1 το μειώσανε σε 5-4. Λίγη σημασία έχει βέβαια. Πήραμε τους 3 βαθμούς. Κάναμε την τέταρτη σερή νίκη. Τέταρτη. Δεν το έχουμε ξανακάνει σίγουρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε 3-3. Εδώ παίρνουμε ξανά νίκη. Κάνουμε τέταρτη σερή. Και πάμε στο επόμενο μάτς πρωταθλήματος με τεράστια ψυχολογία. Και αυτή η νίκη από ό,τι βλέπετε μας κρατάει στην πρώτη θέση. Έχουμε 25 γκολ διαφορά στο goal difference. Με τη Salford, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, είμαστε ισοβαθμία. Και πλέον απέχουμε από την πρώτη εφτάδα 6 βαθμούς. Η Wimbledon έκανε σε ρίγκελες γιατί ήταν πρώτη. Και πλέον οδεύουμε προς το πρωτάθλημα. Στο επόμενο μάτς παίζουμε με τη Sutton εκτός έδρας. Και από ό,τι βλέπετε μπήκε στο πρόγραμμα και η κλήρωση του κυπέλου για το FA Cup. Παίζουμε με την Burton. Παίζουμε εκτός έδρας. Στο οποίο μάτς χρειαζόμαστε την νίκη. Έκανα κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Έβαλα το Σοχούντα αριστερά στη θέση του Εμμανουηλίδη. Έβαλα στο κέντρο νομίζω το Μωυσιάδη. Και center back ένα παίχτη από τις ακαδημίες που είναι πολύ καλός. Έχει πολύ καλό potential. Ήταν λίγο δυσαρεστημένοι για να πάρουν λίγο χρόνο. Εμείς πάλι στη σέντρα και ας ελπίσουμε να κάνουμε την πέμπτη σερή νίκη. Εδώ ο Μάντιν βλέπει πολύ ωραία τον πάνω. Θα ανέβει στον κοινό χώρο. Θα χάσει τεράστια ευκαιρία με το αριστερό. Δεν το περίμενα αυτό από τον πάνω. Ανεβαίνουμε από τα αριστερά. Κλείνουμε προς τα μέσα. Σοχούντα έχει χώρο. Θα κάνει ένα σούτ, θα μας κερδίσει το corner. Που είναι μεγάλη ευκαιρία για γκολ. Και ο Μάντνι παραλίγο. Έχουμε ξανά την ευκαιρία. Αυτό νομίζω θα πάει μέσα. Όχι, ξαναχάνουμε ευκαιρία για γκολ από κόρνερ. Και φάγαμε από τα πιο χάζα γκολ που έχουμε φάει. Απίστευτο. Δείτε εδώ κόντρες. Εδώ, όχι ο Μακρύς, ο Χολίδης νομίζω είναι τέρμα. Έβγαλα το κουτί για αυτό το μάτς. Τα έκανε μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα. Ανεβαίνουμε εδώ από τα αριστερά με το Σοχούντ. Έχει χώρο. Και θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Θα μας δώσει την ισοφάρη, θα κάνει το 1-1. Σε ένα περιέργο σχετικά δύσκολο μάτς. Και ας είναι χαμηλά. Και από ό,τι φαίνεται, νομίζω γενικά τα βρίσκουμε δύσκολα με ομάδες που είναι χαμηλά. Και κερδίζουμε πιο εύκολα ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο μισό της κατηγορίας. Περνάει όλη την ομάδα. Κάπως βγαίνουν μπροστά. Κάνουν το 2-1. Δεν ξέρω κάποια γκολ πως μπαίνουνε. Πραγματικά. Εδώ κάπως πέρασε όλη την ομάδα μας. Πέρασε μια πάσα κάτω από τα πόδια του Ιμπραχήμ, του αμυντικού από τις ακαδημίες. Και δυστυχώς φάγαμε και δεύτερο αμέσως μετά που σκοράραμε.
Εδώ ο Μάντενε θα μας δώσει τη λύση μάλλον. Με μια πολύ ωραία κίνηση. Έκοψε διαγώνια προς τα μέσα. Και μας λύτρωσε πραγματικά. Φτάσαμε στην ισοφάριση. Είτε εδώ πολύ ωραία κίνηση με μπόλερ προς τα μέσα. Και ευτυχώς έχουμε και χρόνο να περάσουμε και μπροστά στο σκορ άμα δεν ξαναφάμε γκολ. Νομίζω πως θα έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Ο Γιόγιακας θα δώσει στον Ταϊτζόγλου. Και αυτός παιδιά στο 90, στο 93 βασικά, θα μας δώσει την νίκη με 2-3. Με ένα πολύ ωραίο σουτ, πολύ ωραία κίνηση του Γιόγιακα. Δίνει με τα αριστερά στον Ταϊτζόγλου. Καθώς τελειώνουν τη φάση, είχαν μπει και οι δύο αλλαγοί. Και μας έδωσαν εν τέλει τον γκολ της νίκης. Δεν θα πετάξουμε βαθμούς ούτε εδώ πέρα. Και θα φτάσουμε στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη. Γυρίσαμε το μάτς. Το γυρίσαμε. Σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς πραγματικά. Κυκλοφορούσαν πολύ ωραία την μπάλα. Δύσκολα τους πέρναγα. Παιδιά, πήγα και το τσέκαρα πριν. Είχαμε 3 σερι νίκες στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε 2 τώρα 5. Αλλά ουσιαστικά ήταν η 6η σερι νίκη. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο το τελευταίο μάτς το είχαμε κερδίσει. Την Notts County, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτή ήταν η 6η συνεχόμενη νίκη. Και πάμε να παίξουμε με τη 13η Gillingham για την 7η συνεχόμενη. Έκανα και εδώ μερικές αλλαγές. Γιατί κάποιοι παίχτες ήταν κουρασμένοι. Και έρχεται το match στο FA Cup με την Burton, νομίζω, δεν θυμάμαι πια. Στο οποίο θα δώσω προτεραιότητα. Πολύ περισσότερο από το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς πάμε πάρα πολύ καλά. Πολύ μπροστά από τους στόχους μας. Οπότε και για να ξεκουραστούν παίχτες και για να πάρουν χρόνο συμμετοχής κάποιοι παίχτες που δεν έχουν πάρει. Ας ελπίσουμε να μην το πληρώσουμε. Και έχουμε ξανά σέντρα. Έχουμε εδώ πέρα corner όμως. Που ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για goal. Αν και τα τελευταία 3-4 corner δεν έχουμε σκοράρει. Να δούμε αν το εκμεταλλευτούμε εδώ με το Madney. Και θα λύσει το γόρδιο δεσμό. Η Gillingham πιέζει πολύ. Πιέζει πάρα πολύ. Κυκλοφορεί ωραία την μπάλα. Βρίσκει χώρους. Και εγώ ουσιαστικά δεν είχα κάνει ούτε φάση μέχρι τώρα. Και το corner θα μας δώσει τη λύση. Ξανά ο Madney. Ξανά από corner. Εδώ σε μια περίεργη φάση έδωσε κόκκινη στον παίχτη της Gillingham. Και ευτυχώς κιόλας γιατί μας έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα. Από νωρίς το παιχνίδι, από 30 ουσιαστικά, 31, πότε την πήρε. Μάδινη πολύ ωραία στον Ταϊτζόγλου. Και αυτός θα μας ξαναδώσει λύση. Θα μας δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων. Και παιδιά, ο Ταϊτζόγλου όποτε παίζει είναι πάρα πολύ καλός. Και δυστυχώς παίζει σαν CAM, δεν παίζει σαν CM. Που εγώ παίζω ουσιαστικά με 2 CM και ένα CDM. Και δεν μπορώ συχνά να τον ξεκινάω στην ομάδα γιατί ξεκινάει με μείον 1. Έτσι γράφει. Αν και ίσως να πρέπει να τον ξεκινάω πιο συχνά. Ο Τάι, πολύ ωραία στο Madney, πολύ ωραία το 3-0. Δεύτερο γκολ του Madney. Ένα γκολ και μια στο Ταϊτζόγλου μέχρι τώρα. Και παιδιά, νομίζω πως πρέπει να ξεκινάω πιο συχνά τον Ταϊτζόγλου. Είναι πάρα πολύ καλός κάθε φορά που παίζει. Ο Μπαράν με το που μπήκε σκοράρει. Ένα βέβαια πολύ χαζό γκολ. Από αυτά που τρώμε και εμείς πολύ συχνά. Αλλά ο Μπαράν ξανά μπαίνει στην αλλαγή. Στα λίγα μάτς που μπαίνει. Και ξανά σκοράρει. Με το αριστερό του γκολ. Πριν είναι το κακό του πόδι. Σε ένα πολύ τυχερό γκολ μεν. Αλλά γκολ δε. Δεν θα τα καταφέρουμε. Το μάτς θα λήξει εδώ πέρα. 4-0. Με clean sheet. Χρησιμοποιώντας πολλούς αναπληρωματικούς παίχτες. 7η σερι νίκη που κάνουμε. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και μπαίνουμε στο επόμενο match με την Burton για το FA Cup εκτός έδρας.
με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Έτσι θα παίξουμε στο match με την Μπέρτον, το οποίο ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει η ομάδα που παίζουν βασικοί έτσι κι αλλιώς, είχα ξεκουράσει για να είναι έτοιμη για αυτό το match. Έχουμε ξανά σέντρα και ας ελπίσουμε να καταλήξουν και να καταλήξει και αυτό το match με τον ίδιο τρόπο που κατέληξαν και τα υπόλοιπα που είχαμε σέντρα. Απίστευτο γκολ από τον Παπάζογλου. Απίστευτο γκολ, πραγματικά. Περίμενα να πάρουμε φάουλ, αλλά δεν πήραμε καν το πλεονέκτημα. Και ο Παπάζογλου έκανε step over και από δύσκολο σημείο έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία. Δεν το περίμενα με τίποτα αυτό, με τίποτα. Έχουμε πολύ χώρο για την επίθεση. Ο Παπάζογλου θα δει πολύ ωραία το Μάντνεϊ, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο τελείωμα τσιμπάει την μπάλα, μας δίνει πλεονέκτημα 2 τερμάτων. Ο Παπάζογλου μετά από τον γκολ του κάνει και assist και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για την πρόκριση. Πέραντι έχουμε χώρο με τον Εμμανουηλίδη. Μάντνεϊ. Και 4-3-0. Βγήκαν τα στατιστικά πάνω και δεν είδα. Πάντως όπως και να έχει, ωραία κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Έφτασε η μπάλα στο Μάντνεϊ. Σουτ στην κλειστή γωνία. Και 3-0. Όχι 4. Πάτσα παύση να κάνω αλλαγές. Ωραία μπαλιά του Μωυσιάδη στο Γιώγιακα. Αυτός θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Θα έρθει ο Παπαδόπουλος. Και ένα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Παπαδόπουλο που δεν το περίμενα. Θα κάνει το 4-0. Θα πάρουμε μια εύκολη πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup. Δεν το περίμενα. Δεν θα μάνει η Μπέρτον βρίσκεται στη League 1 ή στη League 2. Πρέπει να βρίσκεται μια κατηγορία πάνω στη League 1. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω πως δεν είμαστε ομάδα της League 2. Είμαστε για League 1 τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο από αυτό το match. Γενικά και από το πόσο εύκολα, ειδικά τελευταία, παίρνουμε τις νίκες στο πρωτάθλημα. Εδώ πρέπει να λήξει το match. Και έληξε. Δεύτερο match σερί clean sheet. Θα πω που είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό στη σειρά, ειδικά σε αυτή τη σεζόν. Και 8η σερί νίκη. Πάμε τρένο. Περάσαμε άνετα στην επόμενη φάση. Πάρα πολύ εύκολα. Παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Κάναμε 4 στα 4, μετά από τα 3 στα 3 που είχαμε στο προηγούμενο match. Στο προηγούμενο επεισόδιο, συγγνώμη. Και είμαστε στις 8 σερί νίκες. 8 σερί. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με ένα βαθμό πάνω και έναν αγώνα λιγότερο. 30 γκολ διαφορά. Και είμαστε και ούτε και εγώ ξέρω πόσους βαθμούς μακριά από την 7η θέση, που είναι η τελευταία θέση που δίνει εισιτήριο για τα playoff. 8 βαθμούς πάνω. Πλέον πάμε για απευθείας άνοδο. Και ελπίζω να καταλήξουμε πρωταθλητές χειμώνα. Στο επόμενο match παίζουμε με την Colchester που είναι 13η. Και προφανώς πάμε για την νίκη όπως σε κάθε match πλέον, όπως σε κάθε match. Έχουμε κάνει 2 σερί clean sheet που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Αφήστε ένα like στο βίντεο, θα βοηθήσει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο, όπως και ένα σχόλιο. Γράψτε πάμε μπαμ για να δω ότι είδατε το βίντεο μέχρι εδώ πέρα. Ένα subscribe επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα λέμε στο επόμενο.